Καρέκλας, φόβος στην επιδημία, αγώνας για δημόσια και δωρεάν υγεία. Μπορεί και πρέπει να αλλάξει ώστε με τη λογική του κορονοϊού να μην βρεθούμε όπως θέλουν και η κυβέρνηση σημερινή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τα μέτρα που είχαν σχεδιαστεί και πριν την έναρξη της επιδημίας. Τα μέτρα πριν την έναρξη της επιδημίας, να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Γεωργιάδης και η ίδια η κυβέρνηση μιλούσε για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μιλούσε για ιδιωτικοποιήσεις όλων των, και των εργαστηρίων και της καταλληλότητας και της σύγκρισης. Ήδη στο Θριάσιο χτες επιχειρήθηκε να φέρουν τους εργολάβους με νέο διαγωνισμό. Αποτράπηκε λόγω της παρέμβασης του εκεί σωματείου. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και εμείς εδώ συνάδελφοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια ζωή και μια εργασία με αξιοπρέπεια. Σε αυτόν τον αγώνα, επειδή πάρα πολλά παπαγαλάκια μας θέλουν μόνους μας, μας θέλουν να λέμε ότι μετά θα λογαριαστούμε, εμείς λέμε ότι τώρα λογαριαζόμαστε εν περίοδο πολέμου. Τώρα ζητάμε μόνιμο προσωπικό. Τώρα ζητάμε να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Τώρα ζητάμε μέτρα ατομικής προστασίας. Τώρα ζητάμε με επιστημονικό τρόπο να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα εξωτερικά ιατρία και τα χειρουργεία. Και ταυτόχρονα λέμε στη διοίκηση και στο Υπουργείο να μην τολμήσουν να κρατήσουν κλινικές, κρεβάτια, εργαστήρια κλειστά στο όνομα του κορονοϊού. Γιατί ένα τέτοιο σχέδιο ήδη συζητιέται για συγχώνευση κλινικών στο όνομα του κορονοϊού. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτόν τον αγώνα, θέλουμε να καταγγείλουμε την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης που απαγορεύει τις συγκεντρώσεις την εργατική Πορτομαγιά. Δηλαδή την ημέρα που η εργατική τάξη με τον αγώνα της διεκδίκησε 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες, αν θέλετε, ανάπαυση. Λέμε ότι το σωματείο μας και άλλα σωματεία με συμβολικό τρόπο, παίρνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας, θα τιμήσουμε την εργατική Πορτομαγιά και θα είναι τάλα μεσημέρι στη συντροφοκρατία, στην προσπάθεια να ξεχάσουν οι εργάτες ότι ό,τι έχουν κερδίσει έχει γίνει με τον αγώνα, έχει γίνει με το αίμα, έχει γίνει με τους νεκρούς μας. Αυτό εμείς του λέμε και από εδώ, από εμάς που δίνουμε τη μάχη να κρατήσουμε τη ζωή των ανθρώπων ψηλά, ότι δεν θα τους περάσει. Και ταυτόχρονα να καταγγείλουμε και την παρουσία αστυνομίας που όπως ήταν και στον Ευαγγελισμό και των ασφαλιτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή έξω από το νοσοκομείο. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτούς που δώσανε εντολή να υπάρχει ασφάλεια έξω από το νοσοκομείο, ότι δεν θα τους περάσει ούτε η τρομοκρατία ούτε ο αυταρχισμός. Με αγώνα, ενότητα, διεκδίκηση και με στόχο για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας συνεχίζουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Ταυτόχρονα συνάδελφοι, διεκδικούμε τώρα ένταξή μας στα παρέα και αντιγυνά, γιατί τα χειροκροτήματα και το χτύπημα στις πλάτες είναι υποκριτικό από αυτούς που μας θερούν τη ζωή. Γεια σας και να τα καταφέρουμε. Εμπρός λαέ, μη σκυμή στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Συνάδελφοι, μαζί μας στον αγώνα μας δεν είμαστε μόνοι. Είναι ο Σύλλογος Φοιτητών της Ιατρικής, η νέα βάρδια των εργαζομένων και της εργατικής τάξης. Είναι μαζί μας που είμαστε και τόσο αγώνα που δίνουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι η ομάδα γυναικών της ΣΟΓΕ που ακριβώς παλεύουν τα ίδια δικαιώματα στον άνθρωπο τα παιδιά μας και με την χειρουργική κλινική αυτοτελή και με την ψυχιατρική. Να έχουν δηλαδή αυτά που ο 20ος αιώνας επιβάλλει. Είναι μαζί μας σωματεία που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ακριβώς γιατί δίνουν τον αγώνα οι ΕΜΕΡ που δίνουν τον αγώνα μαζί μας για τα κοινωνικά δικαιώματα της υγείας και της παιδείας που είναι για όλο το λαό.